Βρισκόμαστε στα πλατό της πολύ γνωστής και αγαπημένης εκπομπής του Πουλάκι Τσιού, το οποίο επανέρχεται στις οθόνες του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτήν την Κυριακή 17 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, και κοντά μας έχουμε τον εμπνευστή δημιουργό αλλά και παρουσιαστή της εκπομπής, τον Άκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο της εκπομπής αυτής αλλά και το τι νέο θα περιέχει η εκπομπή, η οποία επανέρχεται και ο κόσμος αδειμονεί να την παρακολουθήσει στις οθόνες του. Άκη. Καλησπέρα, Φωτεινή, και σε χίλιο ευχαριστώ που με φιλοξενεί σήμερα στο δελτίο σου. Ξεκινάμε αύριο, ημέρα Κυριακή, και κάθε Κυριακή στις 8 και κάθε Πέμπτη στις 8 και πάλι η επανάληψή μας, και ελπίζουμε να καταφέρουμε να βγάλουμε 10, 12, 15 εκπομπές μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Η εκπομπή θα έχει το περιεχόμενο το οποίο όλοι έχουμε αγαπήσει και όλοι έχουμε παρακολουθήσει και στις οθόνες μας εδώ αλλά και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε φέτος τα γυρίσματα εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Έχουμε γράψει τις πρώτες 2 εκπομπές, τα γυρίσματα που κάνουμε στα χωριά. Κυρίως θα είναι αυτό. Απλά θα προσπαθήσουμε φέτος να δώσουμε και μια άλλη νότα. Δηλαδή, εάν κάποιος από την περιοχή μας έχει ταλέντο στο τραγούδι ή και να νομίζει ότι έχει ταλέντο στο τραγούδι, είμαστε εδώ για να τον φιλοξενήσουμε. Αν κάποιος έχει ταλέντο στην υποκριτική, στην ποίηση, είμαστε εδώ για να τους φιλοξενήσουμε όλους. Επίσης θέλω να πω και να το τονίσω, θα τα πούμε και στην εκπομπή αύριο που ξεκινάει, ότι όποιος αισθάνεται μόνος, όποια αισθάνεται μόνη και ψάχνει το άλλο του μισό, ψάχνει τέρι, εμείς βρισκόμαστε εδώ για να τους ζευγαρώσουμε. Και θα έχουμε χορηγό στην εκπομπή, όπου θα προσπαθήσουμε να τους βρούμε και τον Ηφικό και το Γαμπριάτικο και τις μπομπονιέρες και τα προσκλητήρια του γάμου, αλλά θα προσπαθήσουμε να τους στείλουμε και στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης για το μήνα του μέλητος. Εξαιρετικά. Πολλές και ενδιαφέρουσες νέες ενότητες, οι οποίες θα εμπλουτίσουν την ήδη πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Και θέλω να ρωτήσω, εφόσον η εκπομπή ξεκινάει αύριο, τα πρώτα γυρίσματα έχουν γίνει, ποια χωριά έχεις επισκεφτεί και τι συνάντησες φέτος, τι περιπτώσεις έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα? Λοιπόν, μιας και έλειπα 3 χρόνια από την τηλεόραση, γυρνάω με πολύ άγχος πρώτα απ' όλα. Αλλά σε αυτό το άγχος μου μπορώ να σου πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Ξυλαγανή, που αγαπώ τόσο πολύ, και οι γυναίκες εκεί και οι κύριοι που βρίσκονται σε εκείνο το χωριό, για να αποβάλω το άγχος μου, γιατί μου δώσανε από την πρώτη μέρα που πήγα, σε 2 ώρες κατάφερα να γράψω 2 εκπομπές κοντά στην Ξυλαγανή. Και τους ευχαριστώ κάθε φορά που με καλοδέχονται. Πήγαμε επίσης στη Βίσα, στον Εύρο, που φέτος ανοίγουμε λίγο, βγαίνουμε από τα σύνορα της πόλης μας, της περιοχής μας. Πήγαμε στη Βίσα του νομού Εύρου, πήγαμε σε ένα καπί, όπου κάθε Κυριακή οι γυναίκες εκεί του καπί πηγαίνουν με τα μηχανάκια τους. Λοιπόν, γράψαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πολύ όμορφο και πολύ ωραίο, το οποίο θα το δείξουμε την επόμενη Κυριακή αυτό. Αδειμονούμε να το παρακολουθήσουμε και φυσικά και τα υπόλοιπα βίντεο αλλά και τους καλεσμένους που θα φιλοξενεί στην πρώτη εκπομπή. Πριν από λίγες ημέρες, ο Λάκης Λαζόπουλος ξεκίνησε την εκπομπή του Αλτζαντήρη, στην οποία παρακολουθήσαμε απόσπασμα από τη δικιά σου εκπομπή, κάτι που συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να μου πεις 2 λόγια για την συνεργασία σου με τον κύριο Λαζόπουλο. Αχ, παίρνω μια βαθιά ανάσα κάθε φορά για τον Λάκη. Λοιπόν, έχω να σου πω για τον Λάκη του Λαζόπουλο. Καταρχήν, τον θεωρώ τον μεγαλύτερο Έλληνα καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι ο σύγχρονος Αριστοφάνης. Τον αγαπώ πάρα πολύ, σαν φίλο, σαν αδερφό, σαν οικογένεια. Είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας. Κάθε φορά όπου βρεθώ και όπου σταθώ, τον χίλιο ευχαριστώ για τα πάντα, για όσο με έχει βοηθήσει. Ξεκίνησε το Τζαντήρι, άνοιξε αυλαία, κάθε Τρίτη στο Open, στις 9. Και ξεκίνησα με 2 ρεπορτάζ δικά μου. Ένα που θα το παίξουμε εμείς την επόμενη Κυριακή, γιατί τώρα που ξεκινάμε αύριο θα δείξουμε best of και θα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη τον Χριστοδουλάκη, ένα νέο καλλιτέχνη πολύ ταλαντούχο που θα βρίσκεται αύριο στην εκπομπή μας για πρώτη φορά, εδώ με τους μουσικούς του να μας τραγουδήσει ζωντανά. Και έπαιξε επίσης ο Λάκης και ένα παλιό ρεπορτάζ δικό μου, πάλι από την Ξυλαγανή. Τώρα τι να πω, ότι 3 χρόνια που έλειπε το Τζαντήρι από τον αέρα, είχε τόσα θέματα να παίξει και επέλεξε να παίξει και 2 θέματα δικά μου, ό,τι και να πω για το Λάκη θα είναι λίγο. Τονίζω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ, το Λάκη. Πολύ ωραία.
Ωραία. Άκη, να σου ευχηθούμε καλή αρχή, εφόσον η επιτυχία είναι δεδομένη. Δεν εύχομαι καλή επιτυχία, την έχουμε σίγουρη. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσει η εκπομπή σου για να περάσουμε λίγες ώρες ευχάριστες, να ξεδώσουμε λίγο από τα προβλήματα και τα βάσανα τα οποία μας ταλαιπωρούν σε καθημερινή βάση. Και εδώ θα είμαστε φυσικά να τα ξαναπούμε στην πορεία της εκπομπής, την οποία θα την εμπλουτίσεις με τα πολλά και ενδιαφέροντα βίντεο τα οποία έχεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα. Κάτι άλλο πριν σε αποχαιρετήσουμε? Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όλο αυτό το διάστημα που ετοιμαζόμασταν εδώ για να βγάλουμε αυτή την εκπομπή, που ήσουν δίπλα μου και με βοήθησες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήσουν μεγάλο στήριγμα για μένα. Σου εύχομαι να σου πάνε όλα καλά και να είσαι πάντα τυχερή και καλότυχη. Ευχαριστώ πολύ, Άκη μου. Εύχομαι τα αντίστοιχα. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα, να προειδάσουμε λίγο τον κόσμο για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει αύριο. Αύριο Κυριακή, λοιπόν, το Πουλάκι Τζίου επιστρέφει στις οθόνες σας. Μείνετε συντονισμένοι. Τη Βηροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 8 η ώρα ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Ωχ, έχει και κόρνα, ε! Έχω, τα πόρνα.